πάμε, γιατί είχαμε και μία συγκλονιστική μαρτυρία, όπου με το ζόρι, λέει, βγάλανε μία 8 μηνών έγκυο. Ναι, η μητέρα της λοιπόν μιλάει και λέει ότι με το ζόρι την πείσαν να καταλήψει το σπίτι, δεν ήθελε να φύγει. Ευτυχώς τελευταία στιγμή κατάφεραν, αλλάξαν την γνώμη, έφυγε και πήγε να μείνει με τον αδερφό της η κοπέλα και έτσι σώθηκε. Πάνω ακούσουμε τη μαρτυρία. Με το ζόρι. Τη βγάλαμε σιγά σιγά, ευτυχώς είναι μικρή κοπέλα. Ναι. 8 μηνών. 8 μηνών έγκυος, έπαθε σοκ η κοπέλα. Και τη βγάλαμε και κατέβηκε στην Παλίνη να μείνει στον αδελφό τη. Εδώ φλεγόταν όλος ο σπίτι. Όλο. Εδώ κοιτάξτε τι έγινε. Και αν πάτε πιο εκεί, καίγεται και ένα σπίτι από την άλλη πλευρά. Σε αυτό το δρόμο έχουν καεί σπίτια. Πολλά, 6 μη βρεθεί. Και μία πυροσβεστική πουθενά. Έχω πάρει τηλέφωνα, είναι συνέχεια κατηλημένο. Εδώ πέρα τη γυναίκα πώς τη βγάλατε, καταφέρατε, ανοίξατε την πόρτα. Ανοίξαμε την πόρτα, ναι. Ευτυχώς, γιατί η σκεπή είναι έτοιμη να πέσει. Είχε λαμπαδιάσει και με το ζόρι τη βγάλαμε έξω, γιατί δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι της. Αυτό μείναν έγκυος και ναι. Δεν ήθελε να φύγει. Ναι, αλλά εντάξει, πίστηκε. Εδώ έχω στείλει επιστολή στον Δήμαρχο με φωτογραφίες για τα πεύκα, να έρθουν να τα κουρέψουν. Μάλιστα.